Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε και να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, κύριε Κουβέλη, που δημοσκοπικά το τελευταίο καιρό πάτε καλά από ό,τι φέρετε. Από το καλό στο καλύτερο, ναι, που λέμε, αλλά, κύριε πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε το θέμα των ημερών. Παρακαλώ. Εσείς τι θα λέγατε στον κύριο Σαμαρά να υπογράψει? Κοιτάξτε, είμαι ενοχλημένος από τη στάση των Ευρωπαίων. Και τούτο ανεξάρτητα από τις διαφορές και πολιτικές αντιθέσεις που έχω με τη Νέα Δημοκρατία. Από την πίεση, λέτε, μας ασχολούμαι. Από την πίεση που ασκείτε, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή. Όταν με πάρα πολλούς τρόπους έχουν πάρει την διαβεβαίωση που θέλουν από τις τρεις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου, φοβάμαι ότι αυτή η αιμονή αναδεικνύει μία επιταγή, ουσιαστικά μία διαταγή. Και φοβάμαι ότι είναι και προάγγελος άλλων αξιώσεων και απαιτήσεων, δηλαδή και άλλων μέτρων. Με θέλουν να διασφαλίσουν το μέλλον όμως, κύριε. Κοιτάξτε, πρόεδρε, η διασφάλιση, κύριε Οικονόμου. Θα συνεχιστεί η ίδια πολιτική και στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον μέσα στο 2015. Η διασφάλιση του μέτρου, νομίζω ότι των μέτρων, των συγκεκριμένων μέτρων και ιδιαίτερα της εκτέλεσης των όρων της Δανειακής Σύμβασης, ούτως ή άλλως διαβεβαιώνεται από το γεγονός ότι τρεις πολιτικές δυνάμεις με τον πιο πανηγυρικό τρόπο έχουν συμφωνήσει και στο περιεχόμενο της στήριξης της συγκεκριμένης κυβέρνησης του κυρίου Παπαδήμου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ την αιμονή, ιδιαίτερα της Γαλλίας. Θα σας έλεγα ότι την ερμηνεύω όμως. Mm-hmm. Είναι η προσπάθεια του κυρίου Σαρκοζή να επιδείξει μία ισχύ ως εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράγων του Eurogroup, διότι μέχρι τώρα φαίνεται ότι η γαλλική κοινή γνώμη του χρεώνει αρνητικές συμπεριφορές, υποταγή στην Γερμανία και τούτο και έχει... Θέλει να βγείλετε από αυτή τη δύσκολη θέση. Κατανοητό είναι αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε, όμως από την άλλη πλευρά μπορεί να αντιτείνει κάποιος ότι εδώ μπαίνουν στη ζυγαριά από τη μία πλευρά, εκτός αν δεν είναι πρόβλημα, αν έχετε μια άλλη εκτίμηση, από τη μία πλευρά τα χρήματα που είναι αναγκαία για την... Για την επιβίωση. Αναφέρεστε στην εκτίδωση. Δηλαδή για μισθούς, συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων κτλ. Όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Και από την άλλη πλευρά μπαίνει η τυπική υπογραφή μιας πολιτικής, για μια πολιτική στην οποία έχει συμφωνήσει ένας πολιτικός αρχηγός. Τι ασκείται, συμμετέχει στην κυβέρνηση. Γιατί βαραίνει τόσο πολύ αυτό το στοιχείο την ώρα που από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα χρήματα? Κυρία Γερμανίδη, δεν είναι έτσι. Και μας κοροϊδεύουν και δεν τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε τα χρήματα. Ενδεχομένως να μην τα χρειαζόμαστε στην αναλαστικότητα του χρονικού διαστήματος μέχρι 10-15 Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Τα χρήματα τα χρειαζόμαστε. Όμως πιστεύω ότι είναι περισσότερο η πολιτική σημειολογία και όχι η άρνηση εκταμίευσης της έκτης δόσης. Και θεωρώ ότι τούτη την ώρα αυτή η σημειολογία της επιμονής από τη μεριά των Γάλλων και των Γερμανών, επιμένω περισσότερο του Σαρκοζή, των Γάλλων, έχει σχέση και με τα γενικότερα ζητήματα τα οποία καταγράφονται ως εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις στον χώρο της Ευρωζώνης και της Ευρώπης συνολικότερα. Μην ξεχνάμε, αντίθετα πρέπει να το θυμάμαστε έντονα και να το συναξιολογούμε, ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Οι τράπεζές της απομειώνονται, υποβαθμίζονται και η κρίση χρέους γενικεύεται. Φοβάται μην χάσει και την αξιολόγηση. Βεβαίως, φοβάται. Και από την άλλη μεριά έχουμε και για πρώτη φορά και την... Ναι, αλλά πού θα μας οδηγήσει αυτή η άρνηση, κύριε Πρόεδρε? Και ταυτόχρονα... Δηλαδή, εάν εσείς λέτε στον κύριο Σαμαρά να επιμείνει σε αυτή τη θέση, τι θα του λέγατε? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα του συστήσω του κυρίου Σαμαρά τι θα κάνει. Ή αν ήσασταν εσείς στη θέση του, για παράδειγμα, αν σας ζητηθεί από τα κόμματα της αριστεράς. Ας πούμε ότι ζητάει ο Σαρκοζή που λέτε εσείς, οι Μερκέλ, οι Ευρωπαίοι. Εγώ τι με, θα αυτά λέγατε? Τα δεδομένα, με αυτά τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, όταν κύριε Οικονόμου, τρία κόμματα με τον πιο πανηγυρικό, με τον πιο σαφή τρόπο έχουν διαβεβαιώσει τους Ευρωπαίους και τούτο ανεξάρτητα από διαφορές, αντιθέσεις ή και διαφορετικές επιλογές. Έχουν συμφωνήσει μια πολιτική. Αυτά τα τρία κόμματα έχουν συμφωνήσει. Ειλικρινά δεν μπορώ να αντιληφθώ ή μάλλον αντιλαμβάνομαι και ερμηνεύω και η ερμηνεία είναι αυτή που σας είπα λίγο πριν, γιατί η επιμονή των Γάλλων και των Γερμανών, ιδιαίτερα των Γάλλων. Θεωρώ ότι... Γιατί διαμορφώθηκε, θα σας πει κάποιος, κύριε Πρόεδρε, ένα περιβάλλον απόλυτης αναξιοπιστίας με τα όσα κάναμε ως χώρα, με την υπευθυνσία της. Δεν είναι πολίτες αυτό. Κύριε Λυριτζή, εάν η άρση της αναξιοπιστίας και η αποκατάσταση τουλάχιστον σε ένα μέρος της αξιοπιστίας της χώρας έχει σχέση με την γραπτή διαβεβαίωση, αυτή η διαβεβαίωση έχει δοθεί. Και το λέω τούτο ανεξάρτητα από τις διαφορές, από τις διαφωνίες που έχω με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εσάς, κύριε Πρόεδρε, αν σας ζητούσαν να μπείτε σε αυτή την κυβέρνηση, θα μπαίνατε? Όχι. Δεν θα έμπαινα, διότι... Θα ζητήθηκε? Όχι, όχι. Δεν μου ζητήθηκε. Και τούτο διότι θεωρώ πως το σχήμα που προέκυψε
Ένα σχήμα το οποίο, αν θέλετε, είναι χαρακτηριστικό και για την υπερτροφία του, 49 υπουργοί. Καλά, αυτό είναι. Αυτό σας ενοχλεί η συμμετοχή του λαού. Για παράδειγμα, αν δεν ήταν το λαό. Θα σας εξηγήσω. Πρόκειται για μια επιλογή η οποία έγινε στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου πολιτικού τόξου πολιτικών δυνάμεων. Απόδειξη ότι εκ των προτέρων είχαν αποκλειστεί άλλες δυνάμεις. Προσέξτε, και τούτο ανεξάρτητα από το ποια θα ήταν η θέση τους, εάν είχαν προσκληθεί. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αλλά για εσάς δεν είναι. Εγώ σας έχω ακούσει και εσάς τον ίδιο και στελέχη του κόμματός σας. Δεν είναι στρατηγικός στόχος η παραμονή της χώρας στο ευρώ. Σε αυτή τη φάση υπόθηκε από σχεδόν όλες τις πλευρές ότι στόχος συγκρότησης αυτής της κυβέρνησης, το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμα, να λέγεται, είναι αυτό ακριβώς, να υπερασπιστούμε την παραμονή της χώρας στο ευρώ, στην Ευρωζώνη. Δεν είναι για τη δημοκρατική αριστερά αυτό. Βεβαίως είναι στόχος και μάλιστα. Εδώ, σε εσάς, στη φιλόξενη εκπομπή σας, έχω υποστηρίξει ότι πρέπει να είναι εθνικός στόχος. Αλλά αυτός ο εθνικός στόχος δεν υπηρετείται από μία μονομερή πολιτική συμπεριφορά και δράση. Και αυτή την μονομέρεια της πολιτικής συμπεριφοράς αναφορικά με την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέλεξε το σύστημα, το πολιτικό σύστημα, να το εμπιστευθεί στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και στον λαό. Μάλιστα. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, ως απάντηση για μια διαφορετική πολιτική, γίνονται εκκλήσεις, κυρίως από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, προς τις δυνάμεις της αριστεράς για τη διαμόρφωση ενός μετόπου ή ακόμα και εκλογικής συνεργασίας με στόχο την διακυβέρνηση της χώρας. Τι απαντάτε σε αυτή την πρόσκληση συνεργασίας? Κύριε Λυριτζή, δεν αρκεί η αντιμνημονιακή θέση των δυνάμεων της αριστεράς για να στηρίξει ένα αριστερό μέτωπο, το οποίο μάλιστα θα διεκδικήσει, όπως κάποιοι λένε, και την διακυβέρνηση της χώρας. Είναι υπαρκτό το πρόβλημα του πολυκερματισμού των δυνάμεων της αριστεράς. Όμως η αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος δεν μπορεί να γίνεται μακριά και ερήμηνα από τις μεγάλες διαφορές, τις αντιθέσεις, ακόμη και τις αντίπαλες θέσεις που έχουν μεταξύ τους. Και για να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημά σας, σας είπα με απόλυτη σαφήνεια. Η δημοκρατική αριστερά πιστεύει αταλάντευτα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και, και στην συμμετοχή της χώρας στην Ευρώπη. Υπάρχουν δυνάμεις της αριστεράς που υποστηρίζουν και αποτελεί πολιτικό και στρατηγικό του στόχο την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζουν την επιστροφή στο παλαιό νόμισμα της χώρας, στην δραχμή. Κάτι που εμείς θεωρούμε, σύμφωνα με τη δική μας πολιτική αξιολόγηση, ότι θα είναι ολέθρια εκδοχή αν συμβεί κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι δεν αρκεί να αναφέρεσαι γενικά και αόριστα σε μία αριστερά, εάν δεν δεις συγκεκριμένα τι συγκροτεί αυτό το πολυκερματισμένο πεδίο της αριστεράς. Και θα πω και κάτι. Τα επιμέρους τμήματα που αναφέρονται στην αριστερά, οι επιμέρους δυνάμεις της αριστεράς, δεν αθρίζονται σε ένα ενιαίο άθροισμα. Από την άποψη αυτή όμως, για ένα κόμμα σαν το δικό σας, που δηλώνει ότι ανήκει στον χώρο της αριστεράς, αλλά δηλώνει ταυτόχρονα ότι το ενδιαφέρει η συμμετοχή στην αλλαγή στην Ελλάδα, δηλαδή στην αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης, των πολιτικών που ακολουθεί. Στις ριζικές μεταρρυθμίσεις. Στις ριζικές μεταρρυθμίσεις. Το αύριο ποιο είναι? Εφόσον βλέπουμε πια ότι υπάρχει και άπλωμα των πολιτικών δυνάμεων, όλες οι δημοσκοπήσεις λένε ότι δεν θα υπάρχει πλειοψηφία κανένας κόμματος, πιθανόν κτλ. Εσείς θα μπαίνατε στη συζήτηση για τη συμμετοχή σε μια κυβέρνηση και υπό ποιους όρους? Γιατί οι εκλογές είναι κοντά, τρεις μήνες. Το ξέρω. Κύριε Λυριτζή, έχω δηλώσει ότι την δημοκρατική αριστερά την ενδιαφέρει, έχει έγνοια, πολιτική έγνοια, για τον τρόπο και το περιεχόμενο με τον οποίο θα κυβερνιέται η χώρα. Και βεβαίως, κυβερνήσεις συνεργασίες είναι δυνατόν να υπάρξουν, αλλά όχι γενικά και αόριστα, στη βάση προγραμματικών συμφωνιών, πολιτικών συμπτώσεων και συμπλήσεων. Βεβαίως. Αλλά ερήμην αυτών των προϋποθέσεων, δηλαδή, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυριτζή, των προγραμματικών συμφωνιών και του αναγκαίου κοινού πολιτικού τόπου, εάν ερήμην αυτών των στοιχείων μιλάμε για κυβερνήσεις συνεργασίας, ας το επαναλάβω. Κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.